Δύο λόγια για την απόφαση τη χθεσινή για το μάτι. Είναι απαράδεκτη και προσβλητική για τους νεκρούς. Και το λέω γιατί με την ευκαιρία αυτής της απόφασης ξαναζούμε αυτή τη φωνική τραγωδία. Και ουσιαστικά ποια λογική ισχύει σε αυτή την απόφαση της ατομικής ευθύνης. Δηλαδή φταίνε αυτοί οι άνθρωποι που καήκαν ζωντανοί. Δεν θα έπρεπε να είναι στο μάτι την ημέρα εκείνη, δηλαδή, με λίγα λόγια. Όχι, θα έπρεπε να έχουν ατομικό τρόπο κατάσβεσης. Έπρεπε να έχουν σχέδιο, δηλαδή το ότι δεν αναδεικνύονται οι αιτίες της μεγάλης αυτής τραγωδίας και το ρίχνουν και το προσανατολίζουν στην ατομική ευθύνη, δείχνει ότι απαλλάσσουν τις κυβερνήσεις από αυτά που είναι υποχρεωμένες να κάνουν. Δηλαδή τι, να έχουν σχέδιο αντιμετώπισης, να έχουν μέσα κατάσβεσης, να έχουν πρόληψη, αν θέλετε, από πριν, και δασοπροστασίας και πυροπροστασίας. Ένα σχέδιο που φαίνεται ότι δεν υπήρχε. Όχι, δεν υπήρχε διέξοδος. Το λέω γιατί εκείνη τη φορά παραλίγο να παγιδευτεί η Αλέκα Παπαρίγα. Πήγαινε στο σπίτι της. Ναι. Και ξέρω σας το λέω. Ναι, και σας το λέω γιατί μας τα έλεγε και ζωντανά. Αν δεν υπήρχαν ορισμένοι σύντροφοι που ξέρανε τους δρόμους, δεν μπορούσαν να φύγουν. Δηλαδή, παγιδεύτηκε κόσμος να καεί ζωντανός. Και η απόφαση ποια ήτανε? Πρόκληση. Απαράδεκτη. Ντροπιαστική, θα έλεγα. Κύριε Παπά. Έχουν γίνει παρεμβάσεις. Φταίει η δικαιοσύνη. Φταίει το πολιτικό σύστημα. Τι φταίει και φτάσαμε σε αυτή την απόφαση? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το δικαστήριο τη δικαζίζει με ορισμένους νόμους. Άδικους νόμους. Εμείς τους έχουμε καταψηφίσει τους περισσότερους. Αλλά κυρίως όμως είναι ο προσανατολισμός. Δεν θέλουν να δείξουν τις αιτίες, όχι μόνο της φωτιάς, αλλά και του πολύνεκρου αποτελέσματος. Και το λέω γιατί εδώ έχουμε μπροστά μας και μία άλλη δίκη, την τραγωδία των Τεμπών. Δηλαδή είναι πολύ χειρότερο το αποτέλεσμα αυτής της δίκης. Σας φοβίζει ότι μπορεί να έχουμε ανάλογη... Αναμφίβολα. Ξέρετε, εχθές ανέτρεχα και στο τι έχουμε κάνει, τι έχει κάνει το ΚΚΕ. Το Σεπτέμβριο του 2018 είχαμε καταθέσει ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για αποζημίωση στους πληγέντες, γιατί εδώ χάσανε και τα σπίτια τους, δεν είχαν που να μείνουν. Μιλάμε, η καταστροφή ήταν τρομερή. Ναι. Βεβαίως η ανθρώπινη ζωή δεν αντικαθίσταται με τίποτε, δεν το λέω. Άτομα. Ξέρετε τι απαντήσανε? Ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση σε ιδιωτικές περιπτώσεις. Κύριε Παπά, αυτή είναι η κατάσταση. Για τα θύματα και τους συγγενείς των θυμάτων, η συζήτηση όπως εξελίσσεται δεν τους ικανοποιεί. Έχετε δίκιο. Είναι ντροπή ότι κινδυνεύει να διαγραφεί. 6 χρόνια ποιοι ευθύνονται για τις καθυστερήσεις? Ποιος κυβερνάει 5 χρόνια? 6 χρόνια που θα έπρεπε αμέσως αυτά τα γεγονότα να έχουν εκδικαστεί και κυρίως να αναδειχτούν οι ευθύνες για τις ελλείψεις σε μέσα και ειδικά του πυροσβεστικού σώματος. Και το λέω γιατί είμαστε και εν όψη και νέας αντιπερικής για λίγο περίοδου. Το ΚΚΕ είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δικαιωθεί σε αυτό. Ναι, η κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει. Μάλιστα. Μάλιστα. Είδαμε και την περιοδία του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Κουτσούμπα, που πήγε στον Καναδά, στην Αμερική. Στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη, έτσι. Ήρθε σε επαφή με Έλληνες οι οποίοι θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς δηλαδή τι θέλετε, να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να την ανατρέψετε? Θέλουμε να ενισχυθεί η δύναμη του ΚΚΕ και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί οι θέσεις και οι απόψεις του είναι υπέρ του λαού. Και θέλω να πω με την ευκαιρία και για το σποτ που προβάλλει το Ευρωκοινοβούλιο. Βγάλαμε καταγγελία. Γιατί είναι ανιστόρητο. Ένα ανιστόρητος. Παρακαλώ, κάναμε και το δείξαμε για να έχετε την άποψή σας.
είναι μια χυδαία παραχάραξη της ιστορίας, γιατί εξισώνει το φασιστικό τέρας με τον κομμουνισμό, προβάλλει τις ναζιστικές θεωρίες μαζί με μαρτυρίες σκοπιμότητας από τις χώρες του σοσιαλισμού. Ουσιαστικά εναντιώνεται στον αγώνα των λαών, στην πάλη του, για μια άλλη κοινωνία, για μια Ευρώπη της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας, της φιλίας, του σοσιαλισμού. Για αυτή την Ευρώπη εμείς αγωνιζόμαστε και αυτά υποστηρίζουμε μέσα και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Και με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι αύριο είναι Πρωτομαγιά. Έτσι. Η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία. Είναι απεργία. Συμφωνούμε λοιπόν. Εμείς απεργούμε. Βεβαίως, και αύριο λέω, θα έχετε κουμπί. Είναι απεργία, παρόλο ότι η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει, λες και είναι αργία και τη μεταφέρει. Τιμάμε τους αγώνες της εργατικής τάξης, διεκδικούμε μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, στη φτώχεια, ζητάμε αύξηση μισθών, συλλογικές συμβάσεις, αυτά προβάλλουν αύριο τα συνδικάτα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε παντού, 10:30, είτε στο Σύνταγμα, είτε στο Πασαλιμάνι, είτε στο άγαλμα του Ελευθερίου Βαζέλου και στις άλλες πόλεις. Και μάλιστα μέσα σε αυτά τα αιτήματα είναι και η ασφάλεια ζωής στους χώρους δουλειάς. Γιατί το τελευταίο διάστημα πολλούς νεκρούς εργάτες είχαμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση.